το φακό του Καλλιμνός Νιούς συναντήσαμε τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο. Ο κύριος Μαστροκούκος είχε κάνει μια δήλωση σχετικά με ημετέρους και προσλήψεις. Ο δήμαρχος της Καλλίμνου είπε ότι του απάντησε. Κύριε Μαστροκούκο, έχετε την απάντηση όπως είπε ο δήμαρχος? Κύριε Μαΐλη, όχι. Ο δήμαρχος δεν έδωσε απάντηση. Άκουσα και εγώ την συνέντευξή του ότι ετοίμασε το έγγραφο και μου το έχει αποστείλει με τα πρόσωπα τα οποία έχουν προσληφθεί σε διάφορους οργανισμούς του Δήμου χωρίς να υπάρξει πουθενά καμία σχετική ανακοίνωση. Και εμείς, επειδή αυτή την περίοδο του COVID οι Δήμοι ήταν κλειστοί, δεν είχαμε ούτε πρόσβαση ούτε ενημέρωση, όμως ακούμε διάφορα δεξιά και αριστερά χωρίς να έχουμε την δυνατότητα της σωστής γνώσης για να μιλάμε ό,τι θέλει ο καθένας. Έχουμε λοιπόν στείλει μία επιστολή όπου ζητούμε να μας απαντήσουν όλη αυτή την φημολογία που διαχέεται στην καλλιμνιακή κοινωνία περί βολέματα ημετέρων μεταξύ τους, συγγενών, φίλων, σε διάφορες υπηρεσίες των οργανισμών του Δήμου. Αυτή λοιπόν την επιστολή, την απαντητική, την θέλουμε. Δεν μπορεί να ασχολούνται με όλα τα άλλα εκτός από αυτό, διότι, κυρία Μαΐλη, οι μέρες δεν είναι μόνο πονηρές, είναι και πάρα πολύ δύσκολες. Η ανεργία, κυρίως αυτή την περίοδο, λόγω της πανδημίας, λόγω του ότι η ΙΚΟΣ δεν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τα ξενοδοχεία, ο κόσμος ψάχνει τρόπους για επιβίωση και δεν μπορεί λοιπόν να ακούει ότι βολεύονται οι μέτεροι συγγενείς και φίλοι και οι άνθρωποι να μην μπορούν να βρουν μεροκάματο. Εμείς λοιπόν, λόγω της θεσμικής μας θέσης, γινόμαστε αποδέκτες αυτών των παραπώνων και πρέπει να γνωρίζουμε και να απαντάμε συγκεκριμένα και αυτό θα πράξουμε. Περιμένω λοιπόν από τον Δήμαρχο να μου στείλει την απαντητική επιστολή και τα υπόλοιπα θα τα πούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μαστροκούκο. Και εγώ σας ευχαριστώ.